διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη. Ακολουθεί κείμενα του Φώτη Μαζαράκη, το πρώτο μνημόνιο και πώς μας το επέβαλαν. Το πρώτο μνημόνιο και οι αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις εγκαθιδρύονται με τη βοήθεια του νόμου 3845 στις 6 Πέμπτου του 2010 και όχι με τον ίδιο τον νόμο. Είναι γεγονός πως έχει δημιουργηθεί εντύπωση στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι η Βουλή υιοθέτησε το πρώτο μνημόνιο με τον ίδιο τον εν λόγω νόμο. Πρόκειται για πλάνη. Ο νόμος κάνει αναφορά σε ένα σχέδιο προγράμματος που κατά περιεχόμενο καταρτίστηκε, όχι και υπογράφηκε, από τη μία πλευρά, από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, τη λεγόμενη Τρόικα, και από την άλλη από την ελληνική κυβέρνηση. Στη συνέχεια ο νόμος παρέχει στον Υπουργό Οικονομικών την εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού διμερή ή πολυμερή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα που αναφέρει ο νόμος. Ενώ η Βουλή των Ελλήνων, αναγνωρίζοντας τα προφανή, ότι πρόκειται δηλαδή για διεθνείς συμβάσεις που αφού υπογραφούν πρέπει να ακυρωθούν αυτούσιες με νόμο της Βουλής, ορίζει στη συνέχεια του προηγούμενου εδαφίου του νόμου ότι τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εισάγονται στη Βουλή για κύρωση. Πριν όμως στεγνώσει το μελάνι, το τελευταίο εδάφιο του νόμου τροποποιείται. Μόλις 5 μέρες μετά την 6η Πέμπτη του 2010, με την παράγραφο 9 του άρθρου μόνου του νόμου 3847, 11 Πέμπτου του 2010, στο τέλος της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου του πρώτου του νόμου 3845 του 2010, αντί της λέξης κύρωση τίθενται οι λέξεις συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από τις υπογραφείς τους. Με άλλα λόγια, ο Υπουργός, δυνάμει της ανωτέρω τροποποιηθήσας πλέον νομοθετικής εξουσιοδότησης, υπογράφει μνημόνια και δανειακές συμβάσεις με το όποιο περιεχόμενο, οι οποίες ισχύουν και εκτελούνται αυτομάτως από τις υπογραφείς τους και χωρίς να κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή. Ο τρόπος αυτός από τη μία παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, από την άλλη υλοποιεί πράξεις χάτης προδοσίας που προβλέπει το ποινικό μας πλαίσιο. Μόνο η Βουλή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να υιοθετήσει με νόμο απευθείας η ίδια, χωρίς εξουσιοδοτήσεις, ή να απορρίψει μια διεθνή σύμβαση, όχι μόνο γιατί αυτό προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμά μας, άρθρο 28 παράγραφος 1, αλλά γιατί η ενέργεια έχει νομοθετικό χαρακτήρα. Η διεθνή σύμβαση, όπως είπαμε, υπερισχύει του κοινού εσωτερικού δικαίου και εξαρτά την εξέλιξή του από αυτήν, οπότε η υιοθέτησή της ή όχι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής, γιατί μόνο η Βουλή νομοθετεί πρωτογενώς. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται επί τη βάση και εντός των ορίων προϋφιστάμενου νόμου που έχει εκδώσει η Βουλή, διαφορετικά είναι αυθαίρετα. Επί της ουσίας λοιπόν πρόκειται για την εξουσιοδότηση Υπουργού να νομοθετεί μέσω σύναψης και εγκαθίδρυσης διεθνών συμβάσεων μόνο με την υπογραφή του, με τρόπο πρωτογενή, όπως η Βουλή αποφασίζει με τη μορφή τυπικού νόμου. Η ισχύ στον οποίο είναι αυτόματη και υπερισχύει κάθε άλλου αντίθετου νόμου, αφού προσλαμβάνει επιπλέον και το μανδύα της ισχύως διεθνούς συνθήκης ή σύμβασης που τάχα κυρώθηκε με νόμο της Βουλής δια του ανωτέρω τρόπου. Η εξουσιοδότηση θεωρεί ότι οι συμβάσεις που θα συνάψει ο Υπουργός έχουν ήδη τύχει της εγκρίσεως της Βουλής και μάλιστα έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και έτσι θα υπερτερούν κάθε άλλου κοινού νόμου.
Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα μιλούσαν και μιλούν για διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Έτσι η Βουλή με νόμο εκχώρησε αντισυνταγματικά ευρύτατες, αποκλειστικές αρμοδιότητές της, νομοθετικού μάλιστα χαρακτήρα, σε ανέλεγκτο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης. Ο Υπουργός πλέον διαμέσου των διεθνών συμβάσεων που μπορεί να συνάπτει με άμεση και εκ των προτέρων ισχύ για το εσωτερικό δίκαιο, νομοθετεί μόνος του κατά παράβαση κάθε έννοιας συνταγματικής νομιμότητας. Οι δε διεθνείς συμβάσεις, δηλαδή τα μνημόνια, έστω και με τη μορφή κατευθύνσεων, καθυποτάσσουν το εσωτερικό δίκαιο και το διατάσσουν να πράξει ανάλογα, πράγμα που όλοι μας γνωρίσαμε μέσω των λεγόμενων εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων. Η Βουλή λοιπόν θα δεσμεύεται κατά το υπόλοιπο έργο της από τις διεθνείς συμβάσεις του Υπουργού που θα έχουν ενδυθεί το μανδύα νόμου τάχα αυξημένης τυπικής ισχύος, ενώ η κυβέρνηση θα εφαρμόζει απευθείας τις διεθνείς συμβάσεις όπου και όταν απαιτείται. Η μη δέσμευση της πλειοψηφίας της Βουλής από το Σύνταγμα και η υπέρβαση του συνταγματικού μέτρου της σύγχυσης αρμοδιοτήτων Βουλής και Κυβέρνησης έχουν ήδη εκπληρωθεί. Η εξουσιοδότηση της Βουλής όχι μόνο έχει υπερβεί το συνταγματικό μέτρο της σύγχυσης νομοθετικής εκτελεστικής λειτουργίας, αλλά έχει καταλύσει και την έννοια του. Με τον νόμο εκχωρήθηκαν αποκλειστικές αρμοδιότητες της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών. Η νομοθετική λειτουργία της Βουλής αλλοιώθηκε με την εκχώρηση παράλληλη χρήση αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της από τον Υπουργό που η ίδια του έδωσε τον νόμο. Το έγκλημα είναι τετελεσμένο. Είτε χρησιμοποιήσει ο Υπουργός την εξουσιοδότηση, είτε όχι, που εν τέλει τη χρησιμοποίησε, υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο, τις αντίστοιχες δύο δανειακές συμβάσεις του, έκτοτε δε τροποποίησε από κοινού με τους δανειστές τρεις φορές μέχρι το δεύτερο μνημόνιο, ενώ ούτε το αρχικό μνημόνιο, ούτε οι τροποποιήσεις, αλλά ούτε οι δανειακές συμβάσεις εισήχθησαν στη Βουλή για κύρωσή τους με νόμο ή για απόρριψη. Το πραγματικό και ακριβές περιεχόμενό τους παραμένει εν πολύς άγνωστο. Το ίδιο βεβαίως έχει συμβεί τόσο με το δεύτερο όσο και με το τρίτο μνημόνιο. Διαβάστηκε κείμενο του Φώτη Μαζαράκη, δικηγόρου και μέλους της νομικής αλληλεγγύης του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.